Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή στον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, τον Γιώργο Μακράκη, να μας πει περισσότερα για αυτή την δεύτερη ημερίδα για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μακράκη. Καλημέρα και σε εσάς. Όταν λέμε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, γιατί κινδύνους μιλάμε? Ένα μεγάλο φάσμα προφανώς κινδύνων που αντιμετωπίζει το παιδί στη σημερινή κοινωνία. Μιλάμε για κακοποίηση είτε λεκτική, είτε σωματική, είτε σεξουαλικής βίας, στο στενό, από στενό ή από ευρύτερο περιβάλλον. Ή μιλάμε και για κακοποίηση που μπορεί να προκληθεί και φυσικά, και έχουμε και τέτοια φαινόμενα, στη σχολική κοινότητα από επιθέσεις, αυτό που ονομάζουμε σχολικό εκφοβισμό ή bullying με την έννοια αυτή, είναι ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς, είναι η δεύτερη ημερίδα που γίνεται με θέμα παιδί σε κίνδυνο. Περιλαμβάνει όλο αυτό το φάσμα κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί, και κατ' ουσία ο βασικός σκοπός της ημερίδας αυτή, που πρέπει να πούμε ότι διοργανώνεται από την ΟΑΣΗ, την Ομάδα Ανηλίκων Στήριξη Ηρακλείου, από εμάς το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από το Συμβούλιο Εντάξει Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Ηρακλείου. Είναι η δεύτερη κατά σειρά, οι θεματικές είναι οι ίδιες, δηλαδή επαναλαμβάνεται η ημερίδα? Είναι ίδια, με το ίδιο θεματικό περιεχόμενο, και βασικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη σε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή να ευαισθητοποιήσουμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κατά κύριο λόγο, αλλά και τους απλούς πολίτες για τα ζητήματα αυτά που αφορούν τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί στη σημερινή κοινωνία, που όπως γνωρίζουμε οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί και λοχεύουν από διάφορες πλευρές. Άρα είναι ανοιχτή η ημερίδα, απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε γονείς που ενδεχομένως να μην έχουν και γνώση των κινδύνων, έτσι? Ακριβώς. Είναι μια ανοιχτή ημερίδα, απευθύνεται κατά βάση, να πούμε, σε γονείς που πρέπει να γνωρίζουν, και από ειδικούς που θα μιλήσουν, είτε και από άτομα που θα μιλήσουν, τα οποία έχουν κάνει κάποιες εργασίες, έχουν κάποια στοιχεία που θα μας παρουσιάσουν, τα οποία πρέπει να δούμε και να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και να έχουμε γνώση για διάφορα ζητήματα. Απευθύνεται λοιπόν σε γονείς, εκπαιδευτικούς και όποιος θέλει προφανώς να το παρακολουθήσει. Είναι το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, όπως είπατε και εσείς, στο Παγκρίτιο Στάδιο, στην Θύρα 1, που είναι η αίθουσα τύπου, από τις 10 το πρωί. Και βλέπω και μεταξύ των ομιλητών τον ιατροδικαστή, τον κύριο Παπαδομανολάκη, βλέπω ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας, τον Γρηγόρη Μαυριδάκη, κοινωνική λειτουργό. Ακριβώς. Μιλάμε για εξειδικευμένα άτομα που έχουν γνώση, εμπειρία, στοιχεία και μπορούν να κατατοπίσουν. Νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, κυρίως που απευθύνεται για τη γονεϊκή κοινότητα, για να γνωρίζουν ακριβώς κινδύνους, πρόληψη, διότι σε πρόσφατη, μάλιστα, γίνεται και σε μια περίοδο η ημερίδα αυτή, που πρόσφατα είχαν παρουσιαστεί και διάφορα στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού. Στοιχεία που είχαν θορυβήσει. Όντως ήταν, ακριβώς, νομίζω, πάνω από 60 περιπτώσεις παιδιών, πάνω από 60 ακριβώς, παιδιά τα οποία είχαν γίνει. Καταγγελίες που αφορούσαν πάνω από 60 παιδιά, όπως είπατε και εσείς, σε επίπεδο, μιλάμε Κρήτης, έτσι. Σε πανελλαδικό επίπεδο αφορούσαν πάνω από 1.100 παιδιά, με 848 καταγγελίες που είχαν γίνει στο χαμόγελο του παιδιού. Είναι ανησυχητικά αυτά τα στοιχεία. Πάντα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ωστόσο εμείς... Ίσως τώρα ανοίγουν τα στόματα πιο εύκολα, γιατί είναι ακριβώς, και η ενημέρωση διάχυτη. Αυτό είναι το κύριο. Αυτό είναι ο κύριος σκοπός, το να ανοίγουν πλέον και τα στόματα των παιδιών που αισθάνονται την κακοποίηση. Και το ανησυχητικό, αν θέλετε, για να ολοκληρώσουμε και το προηγούμενο από την έκθεση και από τα στοιχεία που παρουσίασε το χαμόγελο του παιδιού, είναι ότι πολλά από αυτά τα φαινόμενα της κακοποίησης είναι από, δηλαδή οι θύτες, είναι από άτομα που το στενό κύκλο των παιδιών. Από το ευρύτερο οικογενειακό ή και το φιλικό περιβάλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Συνήθως δηλαδή είναι άτομα εμπιστοσύνης της οικογένειας ή άτομα πολύ κοντινά. Άτομα εμπιστοσύνης που δεν περνάει ακριβώς από το μυαλό μας ότι θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό το γνωστό, κύριε Μακράκη, που λέμε όταν γίνεται γνωστή μια τέτοια περίπτωση που όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Με βάση όσα υπόθηκαν στην πρώτη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει θέμα ανησυχητικό για την Κρήτη, για τον νομό Ηρακλείου? Έχουμε αυξανόμενο
συγκεκριμένα τα περιστατικά. Με βάση και τα στοιχεία παροσύγχρονου παιδιού, αλλά και με την προηγούμενη έκθεση και τις παρουσιάσεις που είχαν γίνει, μιλάμε για ανησυχητικά φαινόμενα, όχι στο στάδιο βέβαια ότι είναι ανεξέλεγκτο. Mm-hmm. Ωστόσο, νομίζω ότι η κατάλληλη εδώ θα βοηθήσει πάρα πολύ για να μην φτάσουμε σε ακόμα πιο ανησυχητικά φαινόμενα και έκταση των συγκεκριμένων περιστατικών. Νομίζω ότι η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση των γονέων, να είμαστε πιο υποψιασμένοι με διάφορα φαινόμενα, να κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες για να προφυλάξουμε το παιδί. Διότι δεν είναι μόνο η άμεση επαφή ενός παιδιού με κάποιο θήτη ο οποίος θα προσπαθήσει να του κάνει κακό. Η κίνδυνη είναι πάρα πολύ, είναι και ηλεκτρονική, mm-hmm. είναι και μέσα από το διαδίκτυο mm-hmm. μπορεί να προκληθεί η κακοποίηση έτσι, απέναντι σε ένα παιδί. Επομένως, νομίζω ότι με την κατάλληλη ενημέρωση και την πρόληψη θα μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα και να μπορούμε να ανθίσουμε και κατά βάση τα θύματα να μιλήσουν στα πρόσωπα που εμπιστεύονται και να πούν αν υπάρχει κάποια περίπτωση κακοποίησης, να μπορούν να το ομολογήσουν. Mm-hmm. Κύριε Μακράκη, επειδή συνδιοργανωτής είναι και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, στο κομμάτι αυτό, τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων στα σχολεία, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωσή τους και την ένταξή τους, πλέον μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά είναι έτσι πιο δεκτικά και ανοίγουν την αγκαλιά τους και δεν κάνουν διακρίσεις, ή έχουμε ακόμη θέματα που προκύπτουν μέσα από την οικογένεια? Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Στο κομμάτι αυτό, σε επίπεδο καταρχάς να το ξεκινήσουμε λίγο από την τοπική διάσταση, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για την υποδοχή και των είτε μεταναστών είτε προσφύγων παιδιών στα σχολεία. Πραγματικά η εκπαιδευτική, η σχολική κοινότητα, αλλά και η γονική έχουν αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά, τα έχουν στηρίξει, σωματώνονται κανονικά στις δομές και στις υπηρεσίες του σχολείου και με την κατάλληλη και μαθησιακή υποστήριξη εντάσσονται όσο πιο ομαλά γίνεται στο σχολικό περιβάλλον, ότι αυτό αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι ή την κοινωνικοποίησή τους. Θετικό αυτό και ελπιδοφόρο κιόλας, γιατί σημαίνει ότι τα παιδιά δεν δηλητηριάζονται από μικρή ηλικία με μηνύματα έτσι ρατσιστικά. Αυτό που αν θέλετε και πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν έχει συμβεί στο Ηράκλειο, ωστόσο σε άλλες περιοχές της Ελλάδος έχει συμβεί, είναι όχι παιδιά αλλά γονείς να μην δέχονται, για παράδειγμα στο σχολείο τους, να υπάρχει δομή εκείνη που θα εντάξει τα προσφυγόπλα, τα μικρά παιδιά στη σχολική κοινότητα. Είχαμε τέτοια δυστυχώς περιστατικά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη είχαμε ένα περιστατικό στοιχείο, έχουμε περιστατικά σε κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, κατά γενική ομολογία, για συντηρητικό ποσοστό, αν θέλουμε να μιλήσουμε, η υποδοχή και η ενσωμάτωση των παιδιών, είτε μεταναστών είτε προσφύγων, γίνεται πάρα πολύ καλά στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί είναι εκεί για να στηρίξουν τη βασική αρχή, αν θέλετε, του σχολείου, το οποίο όλα τα παιδιά είναι ίσα, όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά, αλλά αντιμετωπίζονται με ίσο τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, επόμενος το ραντεβού είναι για το ερχόμενο Σάββατο. Είπαμε στις 10 το πρωί. Στις 10 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Παιδί σε κίνδυνο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.